Συνεδρίασε την 3η 13 Οκτωβρίου η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Καβάλας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος προκειμένου να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί ή όχι την πρόταση των φορέων της Καβάλας ή της Περιφερειακής Ενότητας του Δήμου Καβάλας, του Επιμελητηρίου και του Εμπορικού Συλλόγου να γίνονται τα μαθήματα και εργαστήρια με ασφάλεια και σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο σε χώρους τους οποίους θα διαθέσουν για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής λειτουργίας του στην πόλη της Καβάλας. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΔΥΠΑΕ αποφάσισε την πραγματοποίηση μαθημάτων μόνο εξ αποστάσεως. Η απόφαση αφορά το τρέχον πρώτο εξάμηνο της εκπαιδευτικής περίοδου 2020-2021. Μετά από επαφή που είχαμε τον πρόεδρο, μου ανακοίνωσε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι νόμιμο, δηλαδή να γίνουν μαθήματα εκτός ακαδημαϊκού κάμπους. Και εκτός αυτού είναι πάρα πολύ δύσκολο να τρέχουμε τα παιδιά στους κινηματογράφους και να εξυπηρετηθεί το πολύ ένα τμήμα. Και αν έχουμε, και πάλι θα πρέπει να έχουμε και τους κανόνες που ορίζει το Υπουργείο περί κορονοϊού. Και το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε, διότι το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Για το δεύτερο εξάμηνο θα πάρθει απόφαση με το νέο έτος και ανάλογα με την εξέλιξη της νόσου. Ο κύριος Μπαντέκας επανέλαβε ότι στο ΔΥΠΑΕ Καβάλας θα γίνουν διαζώσεις κάποια από τα εργαστήρια. Συνολικότερα, θα πότε... πάμε, όπως έχω αποφασίσει, διαζώσεις και εξαποστάσεις και διαζώσεις στα εργαστήρια σε κάποια τμήματα και βλέποντας και κάνοντας το δεύτερο εξάμηνο, ας ευχηθούμε ότι... θα έχουμε ύφεση του κορονοϊού και θα έρθουν οι φοιτητές με τον ομαλό τρόπο που πρέπει να έρθουν.